Σε άμορφη μάζα σιδερικών, μετατράπηκαν 3 οχήματα στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στα Τσουκαλέικα, κοντά στα φανάρια της βιομηχανικής περιοχής. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκροί, 2 άνδρες και 3 άτομα τραυματίστηκαν. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσπαθούν να απεγκλωβίσουν από τα οχήματα τους τραυματίες, ανάμεσά τους και μία έγκυο γυναίκα. Τουλάχιστον 3 οχήματα ενεπλάκησαν στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης. Και 5 τραυματίες παρελήφθησαν από τα πληρώματα των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Απεγκλωβίστηκαν από την υπηρεσία μας 5 άτομα, εκ των οποίων τα 2 ήταν μέσα στα οχήματα και οδηγήθηκαν στα ασθενοφόρα που είχαν ειδοποιηθεί από εμάς για να μεταβούν στο νοσοκομείο των Πατρών. Η επιχείρηση ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, διότι ήταν ένα σοβαρό τροχαίο. Ο οδηγός ενός οχήματος, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τυχείο της Εθνικής. Στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλα 2 οχήματα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο οδηγός από το ένα όχημα μετά τη σύγκρουση εκτοξεύτηκε και βρέθηκε στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε μια κινητή μονάδα με γιατρό και 2 ακόμα ασθενοφόρα, καθώς και πυροσβεστική με 4 πυροσβεστικά οχήματα και 8 άνδρες. Να σημειωθεί πως στο σημείο επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο για αρκετή ώρα. Τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πατρών.